και για όλη την Βόρεια Ελλάδα. Ζωντανά το Δελτίο Ειδήσεων από τις εγκαταστάσεις της τηλεόρασης του ΣΕΝΤΕΡ. Σε κατοικών περιορισμό, 79χρονος που σκότωσε τον επίδοξο διαρρήκτη στον Άγιο Αθανάσιο δράμας. Ο Σταύρος Θεοδωράκης στην Καβάλα παραχώρησε συνέντευξη τύπου θέτοντας για μια ακόμα φορά τους στόχους της κεντροαριστεράς. Συνάντηση με τη Δήμαρχο Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα πραγματοποίησε ο υποψήφιος πρόεδρος για τον νέο φορέα της κεντροαριστεράς Σταύρος Θεοδωράκης. 14 νέους υποψηφίους παρασίασε στην παράταξή του επιχειρηματική πρωτοβουλία ο Μάρκος Δέμπας. Ορκισμένη επιστολή στον Υπουργό Ναυτιλίας για τα δρομολόγια της Πορτμιακής Γραμμής Πρίνου Καβάλας από τη Θασιακή Ένωση Καβάλας. Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα ενίσχυσης της αγροδιατροπικής εκπαίδευσης Ευδόκιμη Γη που υλοποιούν από κοινού ΤΑΠ, Ίδρυμα Ποδοσάκη και Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Πρόγραμμα συμβολαϊκής γεωργίας από την Τράπεζα Πειραιός. Αντικαταστάθηκαν οι 10 φοίνικες στην παραλιακή ζώνη της Καβάλας. Έκτη μερίδα για τον μητρικό θυλασμό από το νοσοκομείο Καβάλας και τον Ιατρικό Σύλλογο. Εβδομάδα ομορφιάς από 1 έως 5 Νοεμβρίου από το Κέντρο Υγείας και Ομορφιάς της Ελεάνας Φαρμάκη. Ενημερωτική ημερίδα για την οστεοπόρωση, την αρθρίτιδα από τον όμιλο Ίνερου Γουίλ Καβάλας.